Σεβαστοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, το Αρχείο Πολιτισμού σε μια νέα περίοδο, το Αρχείο Πολιτισμού σας παρουσιάζει και πάλι πράγματα, θέματα και πρόσωπα για τα οποία οι άλλοι είτε διστάζουν να τα σκαλίσουν και να τα αναφέρουν, είτε δεν φτάνουν ως εκεί. Μ' αρέσει να παρουσιάζω πράγματα, πρόσωπα και θέματα με άλλη όψη. Και ειδικά όταν έχω απέναντί μου πολυπράγμονες ανθρώπους, θα ήθελα να δω την άλλη τους γωνιά. Αυτή που δεν φαίνεται. Αυτή που δεν είναι τόσο θεατή στον πολύ κόσμο. Όλοι τον ξέρετε, όλοι τον έχετε αγαπήσει, τον έχετε θαυμάσει και τον έχετε χειροκροτήσει. Πώς όμως, ως ηθοποιό. Είτε στην τηλεόραση, είτε στο κινηματογράφο, είτε στο θέατρο. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει και μια άλλη σπουδαία πλευρά, μια άλλη πτυχή. Έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι, είναι πολύ έδρα, όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, και αυτή είναι λίγο αθέατη και κρυμμένη. Κυρίες και κύριοι, μαζί μου ο Αλμπέρτο Εσκενάζη ως συγγραφέας. Αλμπέρτο μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή Αρχείων Πολιτισμού. Είσαι καλά. Χαίρομαι που είσαι. Μια χαρά, όπως με βλέπεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σου κάνει καλό το ότι έχεις απομονωθεί λίγο και έχεις ένα εξοχικό εκεί στην Ελλάδα. Ναι, λόγω κορονοϊού ήμουν εκεί, γι' αυτό είμαι και μαυρισμένος έτσι, γιατί κάνω και δουλίτσες εκεί και αυτά και ασχολούμαι και συγχρόνως γράφω. Πιστεύεις τη μοναξιά του καλλιτέχνη, ότι την έχει ανάγκη, είναι απαραίτητη για τον καλλιτέχνη λίγο να απομονώνεται, να συζητάει με τον εαυτό του? Εγώ επειδή είμαι οικογενειάρχης και έχω κάνει μια διαφορετική ζωή, δεν είναι τόσο μοναχική, πιστεύω στην έμπνευση του καλλιτέχνη. Δηλαδή μπορεί να εμπνευστεί οπουδήποτε ο καλλιτέχνης. Τώρα, αναγκαστικά, εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουνα 6 μήνες μόνος μου κάπου σε ένα βουνό, ξέρεις. Μου έκανε πάρα πολύ καλό. Είμαι πολύ συμφιλειωμένος με τη μοναξιά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα. Παρόλο που γιατί στη ζωή μου ήμουνα πάντα, ας πούμε, με μια πολύ ωραία ζεστή οικογένεια. Το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται τη μοναξιά, τους τρομάζει. Εγώ δεν τη φοβάμαι καθόλου. Μια χαρά μου κάθισε, μια χαρά. Μια χαρά, έγραψα κιόλας και αυτά, πολύ ωραία πράγματα. Σε αυτό θα έρθουμε μετά. Ναι. Πες μου λίγο για τα νέα τα παιδιά που μας ακούνε και παίρνουν ιδέες ίσως και χαράζουν δρόμους με αυτά που λέει η τηλεόραση, με αυτά που λένε τα μέσα, τα media, όπως τα λέμε κλπ. Πάρα πολλά παιδιά θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Βγαίνουν πάρα πολλοί ηθοποιοί κάθε χρόνο. Και πάντα γινόταν αυτό. Ναι. Πιστεύοντας όμως ότι θέατρο, κινηματογράφος και τηλεόραση είναι ένα πράγμα. Έχω μάθει να είμαι ηθοποιός, παίζω παντού, εύκολα το κάνω, το μπορώ παντού. Εγώ πιστεύω, και όταν δίδασκα στις σχολές τους έλεγα, ότι είναι τρεις διαφορετικοί πλανήτες. Ακριβώς. Εσύ για πες μου την άποψή σου. Ακριβώς, αυτό που λες είναι. Τρεις διαφορετικοί πλανήτες. Δηλαδή, ο κάθε πλανήτης έχει τους όρους του και τις τεχνικές του. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι το θέατρο, άλλο είναι το σινεμά και άλλο είναι τηλεόραση. Ο ηθοποιός πρέπει να μάθει τα κλειδιά, έτσι, να μπορείς να δακτυλογραφήσει τον κάθε πλανήτη. Να μπορέσει να επιβιώσει και να ζήσει στον κάθε πλανήτη. Βέβαια. Υπάρχει κάτι που είναι πιο δύσκολο ή όλα έχουν τις δυσκολίες τους και τις ευκολίες? Κοίταξε, εγώ έχω κάνει τα πάντα. Δηλαδή, έχω κάνει από μεταγλώτηση, από ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά και βέβαια θέατρο. Οι ηθοποιοί έχουμε σαν βάση πάντα μιλάμε το θέατρο. Το θέατρο. Έτσι. Από εκεί είναι η βάση. Κορονίδα. Η κορονίδα του στόλου. Που και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι, κάνεις, βεβαίως, ο κινηματογράφος είναι μια σπουδαία τέχνη, δεν το συζητάμε. Η τηλεόραση είναι ένα άλλο είδος το οποίο... Σε βάζει στα σπίτια. Σε βάζει μέσα στα σπίτια, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να έχεις αυτή την αμεσότητα και αυτή τη ζεστασιά με την κάμερα. Έτσι, που εκεί δεν έχει τόσο πολύ το σκηνοθέτη στην τηλεόραση, δηλαδή είσαι πια εσύ, άλλη τεχνική. Ενώ στο σινεμά κόβουνε, ράβουνε, κάνουνε, δείχνουνε και το μουγκό του κάνουν να μιλάει, που λέμε. Στην τηλεόραση δεν είναι έτσι. Πρέπει να μιλάει ο μουγκός. Δεν γίνεται, άμα δεν μιλάει δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι το κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Και το θέατρο. Και το θέατρο. Το θέατρο. Η ύψιστη τέχνη. Εκεί είναι μια ιστορία άλλη. Εκεί είναι μια ιστορία η οποία έχει ένα βάθος, είναι μια διαδρομή, είναι ένα μονοπάτι δύσβατο και άβατο. Δεν υπάρχει καριέρα καταρχάς. Για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Έτσι. Πρέπει να είσαι πολύ ανόητος για να λες ότι
έκανα καριέρα. Δεν κάνεις πουθενά καριέρα. Γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί όσο περισσότερα πράγματα κάνεις, είναι όπως είναι το διάβασμα. Όσο περισσότερο διαβάζεις, τόσο περισσότερο λες δεν ξέρω τίποτα. Μάλιστα. Και στο θέατρο, όσο περισσότερο κάνεις πράγματα, τόσο ανακαλύπτεις πράγματα. Και λες τώρα αυτό θα μπορούσα να το κάνω έτσι, άρα... Ή και έτσι. Ποιο είναι το σωστό? Ναι, ποιος ναι, σου ναι. λέει εκείνη τη στιγμή ποιο είναι το σωστό όμως? Το ένστικτό σου. Το ένστικτο. Κάθε οποίος λειτουργεί με το μυαλό του, με την καρδιά του, με τη φαντασία του, με την ψυχή του και με την προσωπικότητά του. Και την παιδεία του ή ό,τι έχει πάρει από εκεί και πέρα, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα αρχίζουν, πρέπει να υπάρχει μια βάση που να είναι, όπως λες, η παιδεία κτλ. Παιδεία. Μεγάλο ζητούμενο. Μεγάλο θέμα. Ναι, δεν θα έπρεπε στην χώρα που γέννησε το θέατρο, την Ελλάδα, να υπάρχει θεατρική παιδεία από το σχολείο? Εννοείται. Αυτονόητο. Και αντί να βγαίνουν κάτι άλλο, και όχι μόνο. Χαρακτηρίσω μαθήματα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Δηλαδή και συγγραφική και λογοτεχνική. Και λογοτεχνική. Αν κάποια μαγική νεράιδα σε έβαζε με ένα ραβδάκι σε μια θέση στο Υπουργείο Παιδείας που θα έλεγες ένα πραγματάκι να πέρναγες στα σχολεία και θα σου δινόταν η δυνατότητα, η ευκαιρία να το κάνεις, πώς θα έλεγες ότι θα πρέπει να είναι να μπει αυτό το μάθημα του θεάτρου, της θεατρικής αγωγής? Ήδη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες και διδάσκουν σε κάποια σχολεία, θέατρο, όμως, αλλά είναι ελάχιστο. Θέλει να οργανωθεί πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει όπως γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, τα σχολεία πρέπει να δούνε το παιδί που έχει έφεση. Δηλαδή, θέλει μέσα ψυχολόγους, θέλει αυτά, θέλει εκείνα. Και από εκεί πέρα βλέπεις προς τα που έχει έφεση το παιδί και εκεί το κατευθύνεις μέσα από το σχολείο. Δηλαδή, εγώ ας πούμε ήμουν ένα παιδί το οποίο δεν είχα καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Δεν είχα καμία σχέση. Φυσική, χημεία, ξέρω εγώ, και άλγεβρα. Καμία. Ήμουν κακός μαθητής. Ναι. Κι όμως είχα από μέσα μου μία ύφεση προς τη λογοτεχνία, η οποία ήταν όμως σκοτεινή, ήταν υποβόσκουσα. Δεν μου την έβγαλε κανένας. Θα σου πω πώς τη βρήκα. Όταν έγραφα, ας πούμε, έκθεση, επειδή ήταν ο δάσκαλος ο καθηγητής και περνούσε έτσι, μόνο που τον έβλεπα δεν μπορούσα να γράψω. Ενώ είχα φαντασία. Το θέατρο μου άνοιξε τα μάτια. Κοίταξε, το θέατρο είναι μια μεγάλη πύλη που σου ανοίγει ένα δρόμο. Και δεν ξέρεις που θα βγεις. Ακριβώς. Από εκεί πέρα αρχίζουν οι παράδρομοι. Δηλαδή μπορεί άλλος να ζωγραφίζει, άλλος να γράφει ποίηματα, άλλος να γράφει, άλλος να τραγουδάει. Άλλος... Μέσα από το θέατρο να χορεύει. Να χορεύει. Πώς το πω. Η μάνα των τεχνών. Εκεί, αν είσαι τυχερός και σε ευνοήσει η θεατήχη και ανοίξει αυτή η πύλη μπροστά σου, δεν θα ήταν και πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί και ο εμπνευσμένος δάσκαλος ή ένας δάσκαλος να σε κατευθύνει, σου πει παιδί μου, μην πέσεις. Πρόσεχε, μην πέσεις και χτυπήσεις. Ναι, αυτό. Ναι, ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και δεν παίζει ρόλο ποια σχολή είσαι. Κανένα ρόλο. Εγώ το εθνικό τελείωσα. Δεν έχει σημασία αν τελείωσε το εθνικό σαν όνομα. Καθόλου. Ναι. Σημασία έχει έναν δάσκαλο να έχεις. Έναν, ο οποίος να σε εμπνεύσει, μπορεί να σε καθοδηγήσει. Το πιστεύω απόλυτα. Πιστεύω ότι και εγώ από ό,τι θυμάμαι από την παιδεία μου είχα έναν δάσκαλο κάθε φορά. Έναν, δύο στο γυμνάσιο. Ένας δηλαδή, αν μπορέσει να σου πει πέντε πράγματα. Να κρατηθείς από αυτό και να σου ανοίξει παράθυρα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα μετά είναι η προσωπική σου ενέργεια, η προσωπικότητά σου. Οι κεραίες σου, φίλοι παρέες, η δυναμική σου. Φαντάζομαι. Κοίταξε, οι επιλογές σου, η ζωή είναι μια θάλασσα. Δηλαδή, πας και από εδώ, πας και από εκεί, ό,τι θες κάνεις. Το θέμα είναι πού θες να καταλήξεις, τι σε ευχαριστεί και τι μέσα από αυτή την ευχαρίστηση να είναι δημιουργική. Κατάλαβες, δηλαδή. Έτσι όπως ακούω να τα λες, σε φαντάζομαι δάσκαλο παιδιών μικρών. Όχι, εγώ είχα δραματική σχολή. Δραματική σχολή του Θεάτρου Μεσογείου. Θα τα πούμε αυτά, αλλά σε φαντάζομαι δάσκαλο παιδιών του Δημοτικού. Σε αυτά τα ματάκια τα. Μου δινότανε. Μα και το παιδί του Δημοτικού. Τα σφουγγάρια.
Μα εδώ είναι το ζητούμενο. Από εκεί ξεκινάει η υποκριτική. Δηλαδή, το παιδί όταν είναι μικρό αρχίζει και παίζει. Κάνει μόνο του αυτούς τους σχεδιασμούς. Ξέρω εγώ, λέει αυτό, χορεύει, κάνει, δείχνει αυτό, κάνει την ταμεία, κάνει την. Τη γιατρό. Αυτό λέγεται υποκριτική. Όλο αυτό που κάνουμε τώρα εμείς σαν δάσκαλοι στη δραματική σχολή είναι να φέρουμε τον ενήλικα στην παιδική του ηλικία. Ναι. Πρέπει να γίνει παιδί. Το είχε πει και ο Πικάσο, θυμάσαι έτσι αυτό. Ναι. Έπρεπε να φτάσω στα 70, μου λέει, για να ξανακαλυφθώ, να ζωγραφίζω σαν παιδί. Πρέπει να είναι παιδί. Δηλαδή να λυθεί και να γίνει ένα παιδάκι. Πολύ και να αρχίσει να παίζει. Φοβούνται γιατί αυτή την έκθεση και αυτό το πράγμα. Μα αυτό είναι ο ηθοποιός. Δεν λες παίζω. Παίζω, ερμηνεύω, είναι παίζω. Ένα παιχνίδι είναι το θέατρο, δεν είναι τίποτα εδώ. Δεν χρειάζεται να το πάρεις πολύ σοβαρά και πολύ αυτό. Χαλαρά. Αν έχεις τη γνώση, χαλαρά. Αν έχεις τη γνώση και μπεις μέσα σε αυτό το παιχνίδι του παιδιού, γίνεσαι ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Το πόσο καλός και πόσο εξελίξιμος είσαι, αυτό θα το... Δηλαδή, αν σου χτύπαγε ένα τηλέφωνο σπίτι σου, παιδί μου, σου λέγανε «Βρε, Αλμπέρτο, παίρνω από αυτές τα 5 σχολεία στο δημοτικό και μίλα στα παιδάκια, θα το έκανε». Μεγάλη μου χαρά. Μεγάλη σου χαρά. Κυρίες και κύριοι, υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού που μας ακούτε, ήδη υπάρχει μια πρόταση από τον Αλμπέρτο και χτυπήστε το τηλέφωνο. Και αμυστή, εννοείται. Ναι. Η ανταμοιβή από αυτά τα ματάκια που γελάνε με αυτά που λες, που κλαίνε, χαίρονται, λυπούνται. Αυτό, γι' αυτό σου λέω αμυστή, με την έννοια ότι αν μπορώ με κάποια παιδιά μικρά να ανταλλάξω απόψεις. Συναισθήματα. Και απόψεις. Και απόψεις. Βέβαια. Ένα παιδί, ας πούμε, που είναι 7-8 χρονών, έχει το δικό του κόσμο. Και εγώ έχω έναν άλλον κόσμο, ο οποίος η βάση του είναι εκεί. Άρα πρέπει να μιλήσουμε. Εγώ θα πάρω. Και θα δώσω, εγώ θα δώσω ας πούμε την πείρα μου, τη γνώση μου εντός εισαγωγικών, γιατί πάρεις, η γνώση είναι άβατη. Και θα πάρεις και θα τον κόσμο. Πάρω το δικό του κόσμο, ο οποίος είναι τα εργαλεία τα δικά μου, τα οποία είναι άφθαρτα. Είναι απίστευτο, απίστευτα όμορφο αυτό που λες και απίστευτα παιδικό αυτό που λες. Γιατί τα παιδιά όταν παίζουν είναι διαδραστικά. Ανταλλάσσουν. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Ανταλλάσσουν. Ναι. Είχες λοιπόν το γι' αυτό θέατρο... και βλέπεις, βλέπω, συγγνώμη σε διακόπτω, γι' αυτό και βλέπεις πολλές φορές ας πούμε ότι ειδικά στο σινεμά παίζει ένα παιδάκι ας πούμε και δεν είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν ότι το παιδί δεν μπορεί να παίξουμε παιδί και δεν μπορώ να το σκηνοθετήσω κιόλας. Δεν μπορώ να το σκηνοθετήσω, είναι καλύτερο από μένα. Ναι. Γιατί από μόνο του είναι ένας άλλος κόσμος, τον οποίο κόσμο αυτόν πώς το χάνουμε, πρέ Αλμπέρτο μας, όσο μεγαλώνουμε. Δηλαδή, τι φταίει η παιδεία, φταίει η κοινωνία. Το χάνουμε, να σου πω πώς το χάνουμε. Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο. Και μάλιστα είναι και το χειρότερο ζώο. Η εξέλιξη του ανθρώπου, όταν αρχίζει και μπαίνει πια το μυαλό, το οποίο αρχίζει και δομεί μέσω κοινωνικών ακτίνων, αξιών και αυτό, καθώς περπισμού και όλο αυτό, αρχίζεις και χάνεις την παιδικότητά σου και μπαίνεις μέσα σε κάποια στεγανά. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Πολιτικά αρχίζεις και μπαίνεις σε κάποια καλούπια, εγώ είμαι από εδώ, εγώ είμαι από εκεί. Όλο αυτό δημιουργεί μια, ας πούμε, άλλη ανθρώπινη δομή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το παιδί. Ναι. Καμία σχέση με το παιδί. Ο ηθοποιός λοιπόν τώρα καλείται. Και καλείται να σπάσει αυτά τα καλούπια. Να σπάσει όλα αυτά. Ναι. Πρέπει να τα σπάσει. Δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει βέβαια, να παρνηθείς χρόνια ζωής, σχέσεις, φιλίες, ίσως τους γονείς σου, ίσως την οικογένειά σου, την καταγωγή σου, την παρέα σου. Είναι δύσκολο. Καταρχάς πρέπει να είσαι πολύ ανοιχτός. Ναι. Ο ηθοποιός πρέπει να είναι πέρα από, πώς το πω, από δόγματα. Είτε είναι θρησκευτικά, είτε είναι πολιτικά, κομματικά, κυρίως, είτε κοινωνικά, ναι. Πρέπει να είναι ανοιχτός. Ανοιχτός. Έτσι. Δύσκολο πράγμα. Ναι. Αλλά έτσι είναι. Γι' αυτό και έχει αυτή τη γοητεία ο χώρος του θεάτρου, ο χώρος της τέχνης, γενικώς όχι του θεάτρου, της τέχνης, έχει μια γοητεία. Έχει μια εσωτερική λάμψη.
πολλά παιδιά βλέπουν την εξωτερική λάμψη, η οποία τους τυφλώνει, και δεν καταλαβαίνουν ότι από μέσα υπάρχει ένα ηφαίστειο, που από μέσα έχει ένα άλλο πράγμα, το οποίο αν αυτό το ανακαλύψουν, τότε γίνεται ευτυχισμένοι. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είσαι. Είμαι πολύ, πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δηλαδή έχω ζήσει μια ζωή καταπληκτική. Όρισε μου την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ότι ανακάλυψα το θέατρο και μέσα από το θέατρο ανακάλυψα τη ζωή. Δηλαδή ξέρω τη ζωή μου, ξέρω ας πούμε ότι πώς τον κορονοϊό ήμουν 1,5 μήνα που έγραφα ένα μυθιστόρημα στο βουνό, ήμουνα πάρα πολύ ευτυχισμένος. Και όλοι μου λέγανε καλά μόνος εκεί, δεν φοβάσαι, δεν αυτό, εκείνο. Όχι, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Θα κλείσουμε λίγο κλισέ αυτή την πρώτη κουβέντα με τον Καβάφη. Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες δεν θα τους συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου. Έτσι. Πρώτο μέρος τελείωσε. Ερχόμαστε σε ένα δεύτερο μέρος με τον άγνωστο, γιατί αυτό ήταν εν πολλής ο γνωστός Αλμπέρτο Εσκενάζη. Ερχόμαστε σε λίγο με τον άγνωστο Αλμπέρτο. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Δεύτερο μέρος αρχείων πολιτισμού, καλεσμένος ο Αλμπέρτο Εσκενάζη. Όχι ο Αλμπέρτο ο ηθοποιός, όχι ο Αλμπέρτο ο ζεν πρεμιέ, όχι ο Αλμπέρτο ο γνωστός. Ο Αλμπέρτο ο άγνωστος που βγάζει σώψυχα, έλεγε η θιά μου. Και είναι πολύ σημαντικό, όπως ένας ηθοποιός λύνεται στο θέατρο, να μπορεί να λυθεί και σε μια συνέντευξη και να μην κρατάει προσχήματα, να λέει πώς αισθάνεται. Τα εσώψυχα έχουν δύο μορφές, τη σκοτεινή και τη φωτεινή. Mm-hmm. Εγώ πάντα έχω φως. Μπράβο, ωραία. Έτσι. Δεν υπάρχει σκοτάδι. Πολύ, πολύ. Αυτό σημαίνει και αισιοδοξία και σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ, και... πολύ αισιόδοξο και το έχω περάσει και στα παιδιά μου. Μπράβο, ωραία. Εδώ μιλάω όμως τόση ώρα για έναν άγνωστο Αλμπέρτο και θα μου πούνε τι είναι αυτά που μας λες. Αυτά μέχρι στιγμής το ξέρουμε. Ο Αλμπέρτο μιλάει για το θέατρο, το κινηματογραφείο κλπ. Υπάρχει και ένας άγνωστος Αλμπέρτο Εσκενάζη όμως, ο οποίος είναι πολυγραφότατος. Δεν έχει γράψει ένα και δύο και τρία βιβλία. Έχει γράψει πολλά βιβλία. Όχι, πέντε. Δεν είναι πολλά. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Κάποιοι έχουν γράψει ένα-δύο σε όλη τη ζωή και βάζουν και τον τίτλο συγγραφέα. Είναι αρκετά. Είναι αρκετά, πίστεψε με. Τώρα και... αρχίζω και γράφω. Και είναι... Τώρα έχω το χρόνο δηλαδή που κάθε χρόνο θα γράφω και ένα μυθιστόρημα. Αυτό τώρα πώς έτσι. Ποια ήταν η πετριά, ρε παιδί μου, που ξαφνικά. Αυτό που σου είπα, μέσα από το θέατρο. Δηλαδή μέσα από το θέατρο ανακάλυψα αναγκαστικά στη σχολή, διάβαζες κείμενα κτλ. Και αυτά. Άρχισα να διαβάζω κανένα μυθιστόρημα, αυτό. Μου άρεσαν τα μυθιστορήματα, άρχισα να διαβάζω πολλά μυθιστορήματα. Είπες ότι αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και πιστεύω ότι μέσα από τα, όταν διαβάζεις κάτι πολύ, επηρεάζεσαι. Mm-hmm. Και πάει από μόνο του το χέρι. Mm-hmm. Και όταν έχεις και φαντασία και ευαισθησία. Και χρόνο. Και χρόνο. Και λες, δεν γράφω κάτι. Κοίταξε. Εκεί τι έγινε, όμως πήρες ένα χαρτί και άρχισες να γράφεις ή στο κομπιούτερ. Κοίταξε, δεν είναι. Καταρχάς δεν γράφω ούτε τώρα στο κομπιούτερ. Τώρα μιλάμε πριν 40 χρόνια. Έτσι. Πριν 40 χρόνια, 45 χρόνια, πιτσιρικάς, έγραψα το πρώτο ποίημα. Έγραψα ένα ποίημα. Το θυμάσαι. Όχι. Είχα ένα τετράδιο και έγραφα κάτι ποίηματα, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ποτέ βέβαια, δεν έχω γράψει ποίηση.
και τα οποία ήταν σε ένα τετράδιο το οποίο το βρήκε η γυναίκα μου τώρα με τον κορονοϊό, που, γιατί έχω πάρα πολλά βιβλία και όπως τα τακτοποίησε, βρήκε το τετράδιο με τα ποίηματα. Αυτό, με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι θέμα εκπομπής. Αυτό είναι θέμα εκπομπής. Τα διάβασα και λέω, μα, τα έγραψα εγώ αυτά. Μετά σιγά σιγά έκανα κάτι διηγηματάκια, κάτι μονόπραχτα θεατρικά και γράφω και θέατρο, έτσι. Και σιγά σιγά προχώρησα, έγραψα θέατρο, έγραψα μυθιστορήματα, σενάρια και είμαι... Κάτσε ρε παιδί μου. Έχω έναν έρωτα με το... με το γράψιμο. Με το γράψιμο, έχω έναν έρωτα με το χαρτί και το μολύβι, γιατί εγώ γράφω με μολύβι. Μολύστηλο. Με μολύβι, γιατί γράφω και έτσι, γράφω και έτσι, γράφω και έτσι, όπου να είναι. Τώρα που λες γράφω και έτσι, ξέρεις ότι οι Αμερικάνοι είχαν δαπανίσει εκατομμύρια δολάρια για να βρουν έναν τρόπο να γράφουν οι αστροναύτες στα διαστημόπλια. Γιατί υπάρχει θέμα, ας πούμε, ξέρεις. Οι Ρώσοι δεν δαπάνησαν κανένα ρούβλι, γιατί γράφανε με μολύβια. Το καταπληκτικό είναι ότι εγώ το δίνω και σε δακτυλογράφο, βέβαια, και το δακτυλογραφή. Και το τελευταίο βιβλίο ξεκίνησα με το μολύβι, το οποίο είναι τόσο, ας πούμε, έτσι. Και όταν τελείωσα, 460 σελίδες, είναι τόσο. Και έβγαλα φωτογραφία. Το τόσο, το... Λέει, τι χρειάζεται για να γράψει ένα μυθιστόρημα. Ένα μολύβι, το οποίο κοστίζει 30 λεπτά, και χαρτί. Τίποτα και να πάω από χαρτιά. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, τόσο εκμυδενίζεται η ύλη και η εξάρτηση, η υπερκατανάλωση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό έκανε και καλό στον κόσμο. Του έδωσε να καταλάβει. Η κρίση έκανε καλό να καταλάβει ο κόσμος ότι μαζευτείτε λίγο. Μπορεί να ζήσεις είναι με πιο απλά. Λίγα. Με πιο λίγα, με πιο απλά πράγματα. Είναι απλά. Εγώ δηλαδή έμεινα στο 1,5 μήνα που ήμουν στο βουνό που έγραφα το μυθιστόρημα και μετά συνέχισα δηλαδή, να κάθομαι εκεί και έγραψα άλλα πράγματα. Να ξόδεψα πόσο. 200 ευρώ παραπάνω, μόνος μου. Να κάνω τι. Έπαιρνα 5 πράγματα, μαγείρευα μόνος μου αυτά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλο αυτό το, η τρέλα, το στρες, το... Υπερκατανάλωση. Δεν χρειάζεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν θα κάνω μια εκπομπή για τα παιδικά σου ποίηματα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα αυτό... πολύ αυτό. Έτσι, να τα φέρεις είναι... το τετράδιο εδώ να φέρεις αυτό. Το τετράδιο, να τα διαβάσουμε και να τα κρίνουμε. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Θα έχουμε και τα παιδιά σου εδώ, τα οποία θέλω να δω τις συγκριμάτσες τους και τις φάτσες τους. Να τα διαβάσουμε. Την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γιατί αυτό δεν έχει, δεν έχουν εκδοθεί ποτέ. Ούτε έχω γράψει ποίηση ποτέ. Δεν έχει σημασία. Τον έχω γράψει. Θαυμάζω ποιητές αυτά, εκείνα βεβαίως, αλλά εγώ ίδιος δεν έχω γράψει ποίηση. Ποιους ποιητές θαυμάζεις, έτσι. Ποιους διαβάζεις. Όλους. Όλους. Τους παρακολουθώ όλους. Σ' αρέσει. Από μικρός. Ναι, από μικρός. Πάμε λοιπόν τώρα στα βιβλία. 5 βιβλία. Μεγάλος αριθμός. Δυσκολεύομαι. Κοίταξε. Ναι. Δεν είναι μεγάλος αριθμός για λογοτεχνία. Δηλαδή, είναι ένα, λένε ότι για να γίνεις συγγραφέας πρέπει να γράψεις τουλάχιστον 3 βιβλία και προχωράμε. Δεν είμαι ακόμα, δηλαδή, έτσι... Εσύ μπορείς να είσαι όσο ταπεινός θέλεις. Άσε μένα να πω μερικά πράγματα. Ότι 5 βιβλία, όταν δεν είναι ιστορικά, έκατσα, μελέτησα 40 βιβλία είναι, και έβγαλα... Είναι ιστορικά. Είναι ιστορικά μυθιστορήματα. Ναι, γράφω μια πενταλογία που έχει σημασία να το πω αυτό. Εκτός από τα άλλα βιβλία που γράφω, γράφω μια πενταλογία που είναι... μυθοπλαστική με ιστορικά μέσα στοιχεία που ξεκινάει από το 8 Θεσσαλονίκη μέχρι το 67. 5 βιβλία, όλη η ιστορία της Ελλάδας. Και από το 67 μέχρι το 2000 το καλύπτω με το Άρωμα της Πόλης, ένα παλιότερο βιβλίο που... άρα 100 χρόνια Θεσσαλονίκη, 100 χρόνια Ελλάδα, 100 χρόνια παγκόσμια ιστορία. Για να κάνω αυτήν την πενταλογία, διάβαζα 4 χρόνια, 5 χρόνια, τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ. Έτσι, τώρα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Παίρνεις πληροφορίες και από δεξιά και από αριστερά και αυτά και τις διασταυρώνεις και λες να βρω ποιο είναι το στι... δεν είναι εύκολο. Και να παντρέψεις τη μυθοπλασία με τα ιστορικά γεγονότα και να τα δώσεις... Να βάλεις τα... χαρακτήρες μέσα. Και να τα... Εγώ παντρεύω τα ιστορικά πρόσωπα με τα μυθοπλαστικά. Και σερβίρω, αν θέλεις, έτσι, στη λαϊκή λέξη, στον αναγνώστη, τις αναφορές τις ιστορικές, χωρίς να τον κουράζω. Δεν είναι ιστορικό το βιβλίο να κάτσω, όχι, ιστορικό τώρα. Ω,
κυλάει. Σαν να εξελίσσεται μια ιστορία. Γλυκά-γλυκά. Του λες και τι συμβαίνει μέσα το χώρο χρόνο. Μέσα από το τι συμβαίνει, του βάζω και τη γνώση μέσα στο μυαλουδάκι του, σιγά-σιγά. Διαβάζω. Α, τι ωραίο, α, και αυτό και τις ερωτικές ιστορίες που έχει μέσα και την μπλοκή και το έτσι και αυτό. Και παίρνει και όταν κλείνει το βιβλίο στο τέλος, τότε καταλαβαίνει ότι. Ότι διάβασε ιστορία. Και πολλοί το ξαναρχίζουν. Να διαβάζουν γιατί λέει κάτσε να τα δω αυτά. Και ξέρεις, είναι μερικοί Θεσσαλονίκοι που δεν ξέρουν τη Θεσσαλονίκη. Εδώ ήθελα να πάω, ναι, γιατί ένα σημαντικό κινητό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ναι, χωρίς να σε γνωρίζει, μίλησε πάρα πολύ καλά για σένα και το έργο σου. Ο Χριστιανόπουλος, πώς να τον ευχαριστήσω εκεί που είναι, όταν θα ανέβω θα το πω από κοντά. Από εδώ όμως που είμαι, πρέπει να πω ότι μου έκανε ένα θείο δώρο, γιατί ο Χριστιανόπουλος να δίνει μια συνέντευξη και να μιλάει για μένα καλά, που ο Χριστιανόπουλος δεν μιλάει για κανένα καλά. Δηλαδή, έμεινε άφωνος. Άφωνος, δηλαδή. Αυτό δείχνει, δηλαδή, πολλά πράγματα, αλλά δείχνει και μια. Και δεν με γνωρίζει, δεν το γνωρίζω. Και το λέει μέσα ο ίδιος. Λέει, δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Λέει, και εγώ λέει, δεν μιλάω για άλλον. Το ξέρω. Έχει παρουσιάσει πολλά βιβλία και μου λέει για τα δικά του. Πες μου κάτι. Γιατί Θεσσαλονίκη? Δεν μιλάω για καταγωγή. Κοίταξε, το τελευταίο βιβλίο που έγραψα τώρα που βγαίνει δεν είναι Θεσσαλονίκη, είναι στοιχείο. Λες ότι ξεκινάω από Θεσσαλονίκη το 1908. Ναι, θα σου πω γιατί. Να σου πω εγώ μια άποψη που έχω. Εγώ πιστεύω ότι Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Διότι είναι πιο κόμβος, πιο κέντρο. Πιο έλεγχος των Βαλκανίων και τα πράγματα. Επί Βενιζέλου τότε ήταν. Ναι, ήταν. Άλλο θέλω να πω. Αν δεν είχε σχέση με την περιοχή εκείνη, την πανέμορφη Νιφούλα του Θερμαϊκού, θα ξανάβαζες τα έργα σου με κέντρο τη Θεσσαλονίκη? Έχω καταλάβει. Πιστεύεις στη Θεσσαλονίκη? Έχω, σαν παιδί, έχω ρουφήξει πράγματα από την πόλη μου, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, χωρίς να τα καταλαβαίνω. Εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή. Τα επεξεργάστηκε. Ναι. Το πρώτο μου μυθιστόρημα δεν έχει καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μου μυθιστόρημα είναι ένα μυθιστόρημα στις εκδόσεις Γκαβριλίδη που είναι και εξαντλημένο, το οποίο είχε να κάνει με τον εμφύλιο στη Ιουγκοσλαβία. Καμία σχέση. Mm-hmm. Καμία σχέση. Το δεύτερο δεν μυθιστόρημα. Είναι μακριά να τον ακούς τον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, ήταν κοντά. Όμως τον άκουγε. Ναι, τον αχό του, ναι, τον άκουγε. Ναι, ναι. Το δεύτερο μυθιστόρημα, το άρωμα της πόλης, ήταν η Θεσσαλονίκη, ήταν η γειτονιά μου. Ποια γειτονιά? Στην Αχυροποίητο από πίσω ήμουν. Καμάρα εκεί και γεννήθηκα στο Δικητήριο. Ήταν η γειτονιά μου, ήταν η παρέα μου, το οποίο τι έκανα. Έκανα μια μυθοπλασία γνωρίζοντας τους χώρους, γνωρίζοντας τις πλάκες μας, έβαλα και μύθους και τέτοια και αυτό και το πήγα από εδώ, το την πήγα από εκεί. Αλλά φίλους. Τι έγινε, γιατί έγινε ιστορικό το βιβλίο, ενώ δεν είναι ιστορικό. Και λέει ο Χριστιανόπουλος ότι εγώ το χαρακτηρίζω ιστορικό, ενώ δεν είναι ιστορικό. Και όπως λέει και κάνει μια αναφορά για το εβραϊκό στοιχείο, ότι έχω μέσα το εβραϊκό στοιχείο το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν έχω, μόνο μια αναφορά κάνω. Αλλά είναι έτσι δοσμένο το βιβλίο, με αυτή την παιδικότητα των πιτσιρικάδων, είναι μια παρέα πιτσιρικάδες. Οι οποίοι μεγαλώνουν και έρχεται η Χούντα και πάνε φαντάρι και αυτά, και στο τέλος μετά από 30-40 χρόνια ξαναβρίσκονται. Όλο αυτό δείχνει όλη την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Από το 66 μέχρι το 2010, που δεν στο πας. Όταν έγραψα αυτό το βιβλίο λοιπόν, και εκδόσεις Καστανιώτη, παλιά γιατί τώρα είναι σε άλλες εκδόσεις, μου ήρθε η ιδέα. Πολύ δύσκολο πράγμα βέβαια. Να ξεκινήσω από αρχές του αιώνα Θεσσαλονίκη και να γράψω όλη την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο μυαλό μου είχα μια πενταλογία, μπορεί να είναι και εξαλογία, δεν ξέρω. Να πάω μέχρι το 67, οπότε μαζί με το 67 με το 2000 να γράψω 100 χρόνια Θεσσαλονίκη. Να είναι ένα έργο ολοκληρωμένο πια, μυθοπλαστικό, ιστορικό για τη Θεσσαλονίκη και να το δώσω στην πόλη μου. Το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να γυριστεί και σαν ταινία και δεν σαν ντοκιμαντέρ με τους ήρωές σου. Δεν ξέρω αυτό. Οι ήρωες που βάζεις μέσα στην Θεσσαλονίκη, στα βιβλία της Θεσσαλονίκης σου, είσαι εσύ πουθενά? Όχι. Πουθενά. Όχι. Πουθενά. Καινούργιοι χαρακτήρες. Ναι, ναι, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Γιατί? Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Γιατί? Καμία σχέση. Εγώ έχω. Γιατί θέλω τη φαντασία μου να δουλέψει. Εγώ δεν κάνω αυτό.
Αυτοβιογραφία. Αυτοβιογραφία. Δηλαδή, ο κοντός με το χαμόγελο, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με τον ψηλό. Με το χαμόγελο. Είναι σημαντικό πάντως, πιστεύω πολύ, να καταθέτει κάθε άνθρωπος τα της καταγωγής του, της πόλης που μεγάλωσε, η μνήμη του καθενός. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, και γιατί είναι βιωματική, από τον ιστορικό που θα περιγράψει στιγνά μια περιοχή, μια εποχή. Έχει πολλά ζουμιά. Ναι, ναι. Περισσότερα από την Αθήνα, ναι. Με την έννοια της πολιτισμικότητας. Mm. Αυτή η πολιτισμικότητα και το εβραϊκό στοιχείο, το οποίο στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε, η Θεσσαλονίκη μέσα από το εβραϊκό στοιχείο, της δίνει ένα εσωτερικό φως, το οποίο ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν Θεσσαλονικείς που είναι περήφανοι για το εβραϊκό στοιχείο. Έχω τύχει ανθρώπους, ας πούμε, που μου λένε, ξέρεις, έχεις καταγωγή εβραϊκή. Ξέρεις, μου λέει ότι οι πρώτοι που φέρανε το αυτό την φαντουργία, την αυτό, τη λογοτεχνία, τα βιβλία. Δηλαδή υπάρχει ένα εσωτερικό φως. Αυτό λοιπόν το εσωτερικό φως, εγώ το αναδεικνύω μέσα από αυτά τα βιβλία. Mm-hmm. Όλη την ιστορική διαδρομή, η οποία όμως δεν είναι μονόπλευρη, είναι όλη η ιστορία της Ελλάδας και συγχρόνως και η παγκόσμια ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή το πρώτο βιβλίο είναι το 8, επανάσταση των Νεοτούρκων μέχρι το 12 που η πόλη γίνεται ελληνική και από το 12 στη φωτιά μετά, η Σπίθα είναι το πρώτο, η φωτιά το δεύτερο είναι οι φωτιές, η φωτιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η φωτιά της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα όμως οι ήρωες είναι η φωτιά της Οκτωβριανής Επανάστασης. Που φεύγει ο ήρωας. Αυτά γίνανε μαζί εκεί πέρα. Υπήρε καυστοζώνη της Θεσσαλονίκης. Ήταν σημαντικό που κάει και η μισή Θεσσαλονίκη, σχεδόν η τότε μισή Θεσσαλονίκη. Εγώ με Θεσσαλονίκη έχω ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Ότι η Θεσσαλονίκη αναπτύσσει πάρα πολύ τον βυζαντινό της χαρακτήρα. Και έχει αμελήσει τον αρχαίο ελληνικό της χαρακτήρα. Δηλαδή δεν θα βρεις μέσα στη Θεσσαλονίκη αρχαία ελληνικά στοιχεία. Δηλαδή, τα αρχαία της είναι καταχαντακωμένα. Ένας ναός εκεί πέρα. Ενώ η Αθήνα είναι πιο... Το ανάποδο. Κατάλαβες. Αυτό δείχνει βέβαια, μην ξεχάσουμε ότι ήταν και συμβασιλεύουσα επί Βυζαντίου όμως. Αυτό δεν το ξεχνάει η Θεσσαλονίκη. Ναι, και ξέρεις τι γίνεται. Η Αθήνα έχει μνημεία τα οποία είναι αρχαία ελληνικά. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολλά. Έχει ένα ναό εκεί στην πλατεία Αντιγονιδών που πάνε να το καταχώσουν. Ναι. Κάτι του Γαλέριου και αυτά εκεί πέρα τα πράγματα που είναι στα ρωμαϊκά χρόνια. Δεν έχει να πας στη Θεσσαλονίκη και να δεις τον αρχαίο της χαρακτήρα. Δεν μπορείς να τον αποδείξεις. Δεν έχει. Εκεί που έγινε το Βελίδιο από κάτω υπήρχε ένας νεολιθικός οικισμός, καταπλακώθηκε λίγο η Τούμπα. Ναι. Έχει κάτι που... Μετά πρέπει να βγεις έξω από τη Θεσσαλονίκη για να βρεις αρχαία. Αυτό είναι αλήθεια. Ενώ η Αθήνα έχει το εσωτερικό φως πια και το εξωτερικό φως της αρχαίας Ελλάδας. Και έτσι αναδεικνύει η Θεσσαλονίκη, προβάλλει η Θεσσαλονίκη και ο τουρισμός της όταν πάει εκεί πέρα περισσότερο από το Βυζάντιο και μετά. Ναι. Όπως λες εσύ, Βυζάντιο, μεσαιωνικά πράγματα, εποχή 20ου αιώνα, το εβραϊκό της στοιχείο. Από το 15ο αιώνα και μετά το εβραϊκό στοιχείο, το οποίο αναπτύσσεται πια η Θεσσαλονίκη. Και τους Ασκεναζίμ που δημιουργούν αυτήν την πόλη, πια την πολιτισμική και το κέντρο. Γιατί μην ξεχνάς ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη 2.000 κατοίκων, ένα τίποτα ήταν. Και ξαφνικά από το τίποτα άρχισε να γίνεται η βασίλισσα των Βαλκανίων, η συμβασιλεύουσα επί Βυζαντίου. Αναπτύσσονται πολύ μεγάλες εκκλησίες εκεί πέρα μέσα, στέφονται αυτοκράτορες, έχουμε τη Ροτόντα που είναι ένα πολύ ενηγματικό κτίριο από αρχαιοτάτων χρόνων που γίνεται μετά ρωμαϊκών χρόνων και χρήση. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει πολλά πράγματα ζυμωμένα μέσα της Θεσσαλονίκη, κόσμο, δεν είναι μόνο Εβραίοι, είναι και άλλοι. Είναι και Βαλκάνοι που έχουν έρθει, Σέρβοι, Σλάβοι. Πολύ. Όλα αυτά τα αναπτύσσω στα βιβλία μου. Ποιοι ήταν και όλη αυτή η πολιτισμική, πώς το πω, συνέλευξη όλων αυτών των ανθρώπων. Σου πω ότι όταν η Θεσσαλονίκη είχε 2.000 κόσμο, η Αθήνα είχε λιγότερο. Δηλαδή ήταν πολύ πιο χωριό η Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα πόλη. Η Αθήνα δεν ήταν πάντα όταν πόλη. Όταν η Θεσσαλονίκη άρχισε να γίνεται πια η Θεσσαλονίκη, που άρχισε να αναπτύσσεται δυνατά από το 15ο αιώνα και μετά να αναπτύσσεται και να γίνεται 150.000 κόσμο, η Αθήνα ήταν 10.000. Χωριό. 10. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή η πόλη δεν μπορεί να δείξει το αρχαίο της παρελθόν.
Και αυτό υστερεί όσον αφορά την αρχαία της καταβολή και αυτό ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά βέβαια, κοίταξε, μην ξεχνάς και το άλλο, ότι το κέντρο του αρχαίου πολιτισμού ήταν η Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν το κέντρο. Η Πέλα ήταν, να το πάρουμε. Η Πέλα ήταν. Στα μακεδονικά. Μακεδονικά και αυτά, Μέγας Αλέξης κτλ. Δεν ήταν η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μετά έγινε. Τέλος δεύτερου μέρους, ερχόμαστε στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος με τον Αλμπέρτο Ασκενάζη. Θέλετε να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια? Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Τρίτο και τελευταίο μέρος, δυστυχώς για μένα, με τον φίλο μου τον Αλμπέρτο τον Ασκενάζη. Ποτέ μιλές. Με τον οποίο θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, για πράγματα που μας συνδέουν, για πράγματα που μας πονάνε και για πράγματα που μας χαροποιούν. Προτιμώ να μιλώ για πράγματα που μας πονάνε. Αλμπέρτο μου, ένα από τα πράγματα που μας πονάνε όμως είναι η σημερινή κατάσταση που οι νέοι άνθρωποι που έχουν έφεση στη δημιουργία, στην τέχνη, δεν μπορούν να βρουν διέξοδα, δεν υπάρχουν δουλειές σχετικές, δεν υπάρχουν δουλειές που να πληρώνονται σχετικές, έστω με κάτι τις. Οι δημιουργοί δεν εισπράττουν πνευματικά δικαιώματα, να γράψω σε άλλους και πότε θα πάρω 5-10 άρες. Δεν μιλώ να γίνει κανείς να γίνει πλούσιος από τα βιβλία. Κανένας δεν γίνει πλούσιος. Έτσι είναι από το σίγουρο, θέατρο ή από αυτό, αν δεν κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά επειδή εδώ έχουμε ένα θέμα. Πώς θα πείσουμε τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την τέχνη, όταν η τέχνη δεν τους δίνει τίποτα πίσω για το προς το ζήν? Θα πρέπει να βρουν μια άλλη δουλειά, θα πρέπει να είναι οικοδόμος ή να είναι ταξιτζής ή οτιδήποτε. Κοίταξε, αυτό υπήρχε πάντα. Δηλαδή, εγώ όταν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, ήρθα με ό,τι στόπ. Ναι. Δεν είχα λεφτά για το. Με ό,τι στόπ ήρθα. Και όταν πήγα να δώσω εξετάσεις στο Εθνικό, είδα μια ουρά η οποία ξεκινούσε από την Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι την Ομόνια. Ναι. Εγώ ήμουν ένα παιδί αγράμματο, δηλαδή κακός μαθητής και δεν είχα και διαβάσει θέατρο. Και άκουγα εκεί που μιλούσαν, που λέγανε αυτό, εκείνο το. Και έκανα ένα μονόλογο που μου δώσανε μόνος μου, δηλαδή ούτε μου δείξε κανένας τίποτα, τίποτα. Κριτική επιτροπή. Τον Έαντα, ας πούμε, είχα έτσι, κάποιος μου είπε αυτό. Ναι, σε ήταν ψηλό εκεί, σου λέει κάτσε να κάνει το γύρο. Διάβασε αυτό, διάβασα και ένα ποίημα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Και περίμενα σε μία ουρά με ένα κλόφου, σε λέω, για Θεσσαλονικιός. Και λέω, πού πάω? Αυτό πρέπει όλα τα παιδιά να έχουν πίστη στη ζωή. Δηλαδή να είναι αισιόδοξοι και να παλεύουν και να πηγαίνουν, να βλέπουν μπροστά. Ούτε εδώ, ούτε πίσω, ούτε. Και να μην βλέπουν το σκοτεινό σημείο. Να πηγαίνουν σαν είναι θάλασσα. Κολυμπάς και όπου σε βγάλει. Ναι. Εγώ δεν ήξερα πού, πώς, τι. Ξαφνικά μπήκα μέσα και άρχισα να ουρλιάζω. Οι άνθρωποι φοβηθήκανε. Θυμάμαι που είχε σκοτάδι και ήταν καθόλου η επιτροπή. Πού ήταν και ποιοι, αν θυμάσαι εκείνη? Δεν θυμάμαι κιόλας. Θα ήταν ο Μινωτής, θα ήταν ο Βόκοβιτς, θα ήταν. Και κάναν έτσι. Κάναν και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι που κάναν προς τα πίσω. Και λέω, όχι. Άρχισα να ουρλιάζω, να φωνάζω. Καμία σχέση. Από 2.000 άτομα πήρανε 12.
και με πήρανε. Θέλω να πω ότι δεν είχα ταλέντο. Κάτι είδανε όμως. Ναι, αλλά κάτι τι είδανε. Είδανε μία εσωτερική έκρηξη η οποία ήταν έτσι σαν γρανίτης, με καμία μόρφωση, με καμία τέτοια... Ακατέργαστη. Ακατέργαστη, την οποία όμως εγώ την έβγαλα με πολύ άνεση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν φοβήθηκα. Είναι καλό στη ζωή σου να μην φοβάσαι. Mm-hmm. Δηλαδή, προχώρα. Προχώρα. Αυτό. Να, εκείνο. Πάμε. Εγώ είμαι γενικά άνθρωπος που χτυπάω στο ντουβάρι, πηγαίνει τώρα πίσω και ξαναχτυπάω στο ντουβάρι. Δεν τώρα έχω πρόβλημα. Θα σου πω, όπως λες, επειδή συμπίπτουν τα λόγια σου με τον τεράστιο για μένα Γιώργο Ζαμπέτα, στον οποίο όταν έγραφα τους πρώτους μου στίχους και συναντηθήκαμε, είχα το θράσος, μάλλον το υπερβάλλον θάρρος, να τον ρωτήσω, δάσκαλε, να πάρω μια άποψη, για να γίνω ένας στιχουργός που κάτι θα γράψει και κάτι θα... Τι πρέπει να προσέξω, περίμενα μια σοφία, μια, να μου πει ένα απόφθεγμα που θα το έχω οδηγώ και λοιπά. Και γυρνάει και μου λέει, γράψε τους όλους κανονικά. Ναι. Ναι. Κάνε την προσωπική σου διαδρομή. Ναι. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς η ζωή μας είναι ένα μονοπάτι, το οποίο με αρχή, μέση, τέλος και όλοι τελειώνουμε, όλοι ξεκινάμε, όλοι βαδίζουμε, όλοι τελειώνουμε. Τέλος. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Βάδισε όπως θέλεις. Άφησε το ίχνος. Τελείωσε. Ελεύθερα. Κάνε να είσαι ο εαυτός σου. Κάνε ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις, τις κοινωνικές, τις αυτό εκείνο. Κάνε εσύ αυτό που θέλεις. Και προχώρα. Και θα δεις ότι η κοινωνία σπάει σιγά σιγά. Αυτό που είναι αδύνατον, σε μερικά χρόνια γίνεται δεδομένο. Ποιος περίμενε, λέω εγώ τώρα, το apartheid, ας πούμε, στην Νότια Αφρική, ένας Μαντέλα, ότι θα μπορούσε να σπάσει το apartheid. Κανένας. Όταν το έλεγε, σου λέγανε τρελός. Τον πήρανε, τον πετάξανε στα βράχια, σε μια φυλακή, να λιώσει. Τελειώσαμε με αυτόν. Και έγινε πρόεδρος της Νότια Αφρικής. Ποιος περίμενε πριν από 30 χρόνια, δεν σου λέω πριν από έναν αιώνα, ποιος περίμενε πριν από 30 χρόνια που είχε η Αμερική, ας πούμε, τους Ku Klux Klan και όλο αυτό το ρατσιστικό, το οποίο ακόμα υπάρχει βέβαια. Υποβόσκει. Υποβόσκει, γιατί αυτό είναι μια αρρώστια καρκίνος, δεν είναι. Ο ρατσισμός είναι καρκίνος. Mm-hmm. Όταν έχεις το ρατσισμό πάνω σου, είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Είτε είναι υποβόσκον, είτε είναι συνειδητός. Είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ο οποίος με αυτή τη δυστυχία θα πορευτείς και με αυτή τη δυστυχία θα πεθάνεις. Θα σε ακολουθεί και μετά το θάνατο. Τέλος. Ποιος περίμενε λοιπόν ότι θα έβγαινε μαύρος πρόεδρος της Ηνωμένης Πολιτείας. Το Λούθερ Κίνγκ να ρωτούσες, θα σου λέγε αποκλείεται. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι... Άρα λοιπόν, αν λειτουργεί ο άνθρωπος βάσει αυτών των δεδομένων, προχωράει τη ζωή του και όπου τον βγάλει. Από εκεί πέρα υπάρχουν παγίδες. Εάν έχεις το ένστικτο, mm-hmm, και την ευφυΐα, και την τύχη, αν θες, και η τύχη, και την ευφυΐα όμως, εκεί στο μονοπάτι να βλέπεις κάποιες γκρεμούς και να λες, όχι, μην πατήσω εκεί, γιατί έχει λάσπες, άστο καλύτερα, ας πάω λίγο το ποδαράκι μου πιο αριστερά, πορεύεσαι μες στο φως. Άσχετα με το οικονομικό, δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Έχεις φοβηθεί μετά από λάθος που έχεις κάνει? Ναι, βέβαια. Αναγνώρισες το λάθος και λες, όπα, αυτό ήταν πάρα πολύ τρομερό το λάθος. Ευτυχώς για μένα τα λάθη μου δεν ήταν πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Για τα σοβαρά λάθη είναι ναρκωτικά. Οποιαδήποτε εξάρτηση, ναι. Οποιαδήποτε εξάρτηση, αλκοόλ, αυτά. Εγώ επειδή ήμουν αθλητικός και γυμναζόμουν και είχα αυτή την... Δεν είχα καμία σχέση με όλα αυτά. Από εκεί πέρα, πολύ γρήγορα, επειδή ήμουν από μια καλή οικογένεια, από πολύ καλό πατέρα, καλή μάνα, ο πατέρας μου ξέρει 6 γλώσσες. Άσχετα ήταν η οικογένεια φτωχική. Μιλάμε για μια κουλτούρα που ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε το σεβόντουσαν όλοι στη γειτονιά, έτσι. Έκανα κι εγώ μια οικογένεια ανάλογη. Mm-hmm. Δηλαδή η οικογένειά μου είναι... Έκανες το κάστρο σου. Ναι. Βέβαια, η οικογένειά μου είναι τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, είναι το βασίλειό μου.
Άρα είμαι ευτυχισμένος. Mm-hmm. Τι άλλο θέλω. Εκεί που φοβήθηκες στο λάθος σου, και ας μην ήταν μεγάλο, τι είπες, τώρα πώς γυρνάμε πίσω να το διορθώσουμε ή άστο να ξεχαστεί και προχωράμε. Κοίταξε, από τη στιγμή που το έχει περάσει, το έχει γίνει το λάθος και έχει γίνει το κακό, καλό είναι να μην ξαναεπανέλθεις. Να το διορθώσεις. Να το διορθώσεις. Άστο, προχώρα. Γι' αυτό και δεν κρατάω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, δεν κρατάω κακίες και τέτοια και αυτό, αν μου έκανες αυτό και αυτό. Το ξεχνάω. Ναι, ο Γκάντι δεν είχε πει, είναι πολύ καλό να κάνουμε λάθη και μην κάνουμε το ίδιο λάθος συνέχεια. Ναι, το πήρα από το δίσεξε Μαρτίνου Καντουρσουφού. Ναι, το πήρα. Δεν είναι τυχαίο. Πόσο έχει... Ο Γκάντι περίμενε ότι θα γίνει η Ινδία ανεξάρτητο κράτος χωρίς με ένα γυμνό άνθρωπο ξυπόλυτο που περπατούσε χωρίς όπλα. Η απόλυτη επανάσταση. Για απόλυτη επανάσταση. Και ο οποίος θα πήγαινε να συναντήσει τους άρχοντες των άλλων κρατών, ντυμένος με την φορεσιά του. Αυτοί είναι οι μεγάλοι άντρες. Δύσκολο πράγμα. Έχεις ξαναδεί άλλον όμως. Μεγάλοι άντρες. Έχεις ξαναδεί άλλον όμως. Ανεπανάληπτο. Αδευτέρωτος. Τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, τραγωδίες που έχεις παίξει, έχεις κάνει. Τους ανακάλυψες εκεί, στη σχολή, σιγά σιγά στο θέατρο. Ναι, βέβαια. Δηλαδή όταν κατέβηκες με το στόπ, δεν ήξερες ποιος είναι ο Ευρυπίδης, ποιος είναι ο Εσχύλ. Όχι. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκείνα τα χρόνια στο σχολείο δεν κάναμε και τέτοια, δεν είχαμε ιδέα. Ναι. Ιδέα ούτε είχε ανοίξει ένα βιβλίο, ούτε είχε πέσει. Παρόλο που ο πατέρας μου διάβαζε πάρα πολύ, αλλά επειδή δεν αγόραζε βιβλία, τα δανειζότανε, γιατί υπήρχε μια οικονομική στενότητα, εγώ δεν ήμουν αλλού. Εγώ ρουφούσα το μέλι της ζωής της γειτονιάς. Και όταν βρίσκεσαι μπροστά σε αυτά τα μεγάλα διανοήματα, πια. Από εκεί πέρα αρχίζει και τυφλώνεσαι. Είναι τόσο εκτυφλωτικό το φως που τυφλώνεσαι. Αρχίζεις και μπαίνεις μέσα. Και τι θες να κάνεις. Και όταν διαβάζεις, το τέλος, όσο μεγαλώνεις, γιατί εγώ τώρα έχω μεγαλώσει, έτσι, λέω, ναι, και τι. Ποια είναι η γνώση μου. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Έχω να διαβάσω, έχω να δω πράγματα. Δηλαδή, γι' αυτό λέω είναι άβατη η γνώση. Όπως είναι άβατη και η τέχνη. Φαντάσου ότι υπάρχει ο θησαυρός της ελληνικής γλώσσης, της Marion McDonald, από το Πανεπιστήμιο Irvine της Αμερικής. Η καθηγήτρια αυτή συγκέντρωσε όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα που υπάρχουν, σε όλες τις μορφές. Στην αρχή ήταν DVD και λοιπά με τους μαθητές της. Και βρίσκει, είναι και ακόμα εμπλουτίζει, ακόμα τώρα, συνεχώς να εμπλουτίζει τα κείμενα και να βρίσκει πράγματα και έχει φτάσει να έχει 6 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους σε ελληνική γλώσσα. Έχει φτάσει να έχει χιλιάδες κείμενα, γιατί εμείς ξέρουμε 5. Αυτά που δεν έχουν σωθεί από την αρχαία ελληνική γραμματεία είναι πολλαπλάσια από αυτά που έχουν σωθεί. Τι πιστεύεις λοιπόν, ότι το φως στον πλανήτη έρχεται από τους φωτισμένους συγγραφείς, από τις μονάδες αυτές, που δεν ξέρω ποιος τις έστειλε, ποιος τις φώτισε, να γράψουν ένα έργο, να αφήσουν κάτι. Κοίταξε, είναι τέχνη. Αυτό που είπαμε, ότι ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο ζώο. Τι είναι αυτές οι μονάδες όμως, ένας Τολστόι από εδώ, ένας Ντοστογεύσκη από εκεί, ένας Στάινμπεργκ από εκεί, ένας Ευρυπίδης. Είναι η ζωή, γι' αυτό υπάρχει η ζωή. Τι αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε ζωή. Άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι. Μπορεί να είναι και αστρικές μορφές, δεν ξέρω. Αερικά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι. Κάποιοι σταλμένοι. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί, και επικρατούσαν οι μιλταριστές και οι στρατηγό Χίτλερο αυτοί, η ζωή ήταν τελειωμένη, τέλος. Έχει τελειώσει η ζωή. Άρα λοιπόν άλλη μια επανάσταση. Ποιος θα έλεγε, ας πούμε, σε αυτούς που σκαρφίζονται έναν μαύρο κόσμο, ότι θα εμφανιστεί μια μορφή ανθρώπου κάπου σε μια περιοχή που θα γράψει ένα τέτοιο έργο, που θα το διαβάζει ο άνθρωπος για χιλιάδες χρόνια μετά και θα αλλάζει τη ζωή του και θα κάνει τέχνη και θέατρο και θα τη σκορπάει παντού. Ναι, και όχι μόνο. Και γι' αυτό σου λέω, ο άνθρωπος έχει διαβολικό, είναι διάβολος και άγγελος. Έχει δύο μορφές. Ποιος θα περίμενε, ας πούμε, ότι ο Αϊνστάιν που ήταν δυσλεκτικός, έχω γράψει ένα θεατρικό για τον Αϊνστάιν, το οποίο δεν έχει παιχτεί, είναι άπαικτο. Ποιος θα περίμενε ότι ο Αϊνστάιν που είναι δυσλεκτικός, ήταν δυσλεκτικός, θα γινόταν Αϊνστάιν. Αυτό είναι ένα μάθημα για τα παιδιά που θέλουν να βγουν στο θέατρο. Μάλιστα. Τελευταίος μαθητής. Ναι. Τελευταίος μαθητής. Και είπε το καταπληκτικό, το οποίο το έχω σαν εισαγωγή στο καινούργιο μου βιβλίο. Το καταπληκτικό που είπε ο Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν
ατιμέλητος, αυτό, σκισμένος. Δεν χτενίστηκε ποτέ, κάλτσες δεν φορούσε ποτέ. Μιλάμε ο τελευταίος, δηλαδή, ούτε τον έφτηνες. Και ήταν ο Αϊνστάιν. Και είπε τη φοβερή φράση, γιατί τη βάζω επίτηδες στο κύριο βιβλίο, γιατί, και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο, λέει η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Γιατί η φαντασία σε οδηγεί στη γνώση. Στο μονοπάτι για να πάει στη γνώση. Στο μονοπάτι. Και εδώ αυτό το πράγμα έρχεται να συμπληρώσει την μεγάλη ατάκα των ανοιχτών επιστημόνων που λένε ότι από τους καλλιτέχνες παίρνουμε... Για να μου, τι είπε τώρα αυτός. Και ο καλλιτέχνης πάει και ψωνίζει από μια δεξαμενή έτσι, που κάπου βρίσκεται στο σύμπαν και κάνει βόλτες, μια ιδέα... Τη φέρνει κάτω και μετά ο επιστήμονας καλείται να την αποδείξει ότι είναι έτσι. Ακριβώς. Θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι έτσι αστείο, αλλά αξίζει να το πούμε. Όταν έκανα παρουσίαση του βιβλίου μου, την, νομίζω τη δεύτερη Κραυγή της Σιωπής ή η πρώτη, δεν θυμάμαι, στη Θεσσαλονίκη, είχαν έρθει δύο συμμαθητές μου, οι καλύτεροι στην τάξη. Ο Καμπούρογλου, που τώρα είναι γιατρός και καλεί του ώρα, ο πρώτος μαθητής. Και ο Βούγιας, ο γνωστός Βούγιας που πολιτεύτηκε κιόλας, ο οποίος ήταν από τους πρώτους μαθητές, ας πούμε, και κάποια στιγμή μετά πολιτεύτηκε και έκανε. Και πήραν τα βιβλία μου. Εγώ ήμουν ο τελευταίος μάθης. Και ήρθαν με τα βιβλία μου να τα υπογράψω. Και τους κοιτάζω μες στα μάτια και λέω: ρε παιδιά, λέω, πλάκα μου κάνει. Εγώ θα υπογράψω σε εσάς τους καλούς μαθητές. Ένα βιβλίο που είναι μυθοπλασία, που, αυτό ξέρεις πώς λέγεται, που είναι η φαντασία. Ένα... Και ξέρεις τι γύρισε και μου είπε, δεν θυμάμαι το είπε ο Βούγιας ή ο Καμπούλου, μου λέει, ναι, αλλά εμείς όμως δεν είμαστε συγγραφείς. Δηλαδή, και τρελαίνεσαι. Η εκδίκηση του τελευταίου θρανίου. Η εκδίκηση του τελευταίου θρανίου. Ναι, αλλά εμείς όμως δεν γράφουμε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Αλμπέρτο, είτε το κατάλαβες είτε όχι, η ώρα έχει περάσει, δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβα καθόλου, αλλά καθόλου. Πολύ ευχαρίστω αν θες να κάνουμε serial εκπομπών, πώς το λένε, συνέντευξη serial που δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ είμαι μέσα. Και αφήσαμε και απ' έξω την σκέψη μας και την σχέση μας με τον Προμηθέα, τον δεσμότη που σκεφτόμαστε κάτι να κάνουμε. Εκεί, κοίταξε, από σένα ξεκινάει όλη η ιστορία που έγραψε μια καταπληκτική μετάφραση που εγώ δεν έχω ξαναδιαβάσει αρχαία τραγωδία τέτοια μετάφραση. Με ετοιμάς. Και από εκεί και πέρα κουβεντιάσαμε και είπαμε μήπως το βρούμε έναν παραγωγό για να κάνουμε έτσι, τον Προμηθέα Δεσμότη, να τον κάνουμε στο θέατρο κτλ. Αλλά αυτό είναι κάτι, είδες τι ωραία που είναι τα όνειρα και είδες τι ωραία που είναι να... Βρίσκεις ανθρώπους να παντρεύεσαι πνευματικά, άσχετα που θα βγάλει. Mm-hmm. Που μπορεί και να μην βγάλει και πουθενά, έτσι. Αυτό, και αυτό είναι ένα μάθημα. Το ταξίδι έχει ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μάθημα και για τους νέους που πάνε για να γίνουν ηθοποιοί. Το ταξίδι. Το ταξίδι. Πήγαινε το ταξίδι μέχρι εκεί όπου θες να το πας και όπου σε βγάλει. Δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Με αυτήν την ατάκα θα κλείσουμε. Πήγαινε το ταξίδι. Και το βιβλίο της Έξι Αγγέλους. Και τους Έξι Αγγέλους διαβάστε το. Γιατί έξι άγγελοι αυτοί που ταξιδεύουν. Όποτε ροβολάει προς τα δω ο Αλμπέρτο θα είναι στην εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Και μια υποσχετική, τα παιδικά του ποίηματα. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Αυτό θα είναι απίστευτο, έτσι. Να φέρω ένα τετράδιο το οποίο είναι 40 χρόνια. Θα το δεις. Είναι καταπληκτικό. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε, να κοιτάτε γύρω σας, δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.